Κύριε Κοσμίδη, όσο η κρίση βαθαίνει, τόσο η εγκληματικότητα αυξάνεται. Αυξημένη εγκληματικότητα και στον Βόλο. Στη Μαγνησία έχουν καταγραφεί ακόμα και ληστείες μεταφώνων και νομίζω ότι είστε έτσι από τους πιο αρμόδιους ανθρώπους να μας πείτε αν οι Βολιώτες νιώθουν αυτή την ανησυχία και θέλουν να πάρουν μαθήματα αυτοάμυνας ώστε να προστατευτούν. Ναι, καταρχήν καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό ότι ο τέλειος τρόπος αυτοάμυνας για να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση συμπλοκής στο δρόμο είναι το καράτε. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, έντονο ενδιαφέρον, εδώ και τους τελευταίους περίπου 6 μήνες έρχονται και ρωτούν πολλοί συντοπίτες μας για την αυτοάμυνα. Τις ημέρες, την περίοδο αυτή που πέρασε, δεν είχα τη δυνατότητα να τους εξυπηρετήσω όσον αφορά τη διδασκαλία στην τεχνική της αυτοάμυνας, διότι είχα πολλές δραστηριότητες αγωνιστικές και υποχρεώσεις. Πιστεύω ότι από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ευρωπαϊκού επίπεδου, το οποίο θα αφορά καθαρά τις βασικές τεχνικές του καράτε με απόδοση και αποτέλεσμα στην αυτοάμυνα. Και νομίζω ότι επειδή έχω διδαχτεί επάνω στις τεχνικές αυτοάμυνες αρκετό μεγάλο διάστημα στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό από μεγάλους δασκάλους, πιστεύω ότι θα μπορέσω να ανταποκριθώ σε αυτές τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο από. Με την τελευταία περίοδο, όντως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και όπως είπατε εσείς, ο δείκτης εγκληματικότητας έχει ανεβεί πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο όλοι και ιδιαίτερα οι γυναίκες να ασχοληθούν σε έναν βαθμό με την αυτοάμυνα, με το καράτε. Και το βάζω και τα δύο μαζί, διότι αν δεν κάνεις βασικές τεχνικές του καράτε, δεν μάθεις παραδοσιακό καράτε, δεν μπορείς να εφαρμόσεις τεχνικές αυτοάμυνας σε μια συμπλοκή στο δρόμο. Εγγραφές πότε ξεκινάμε εδώ? Οι εγγραφές αρχίζουν αρχές Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες μπορεί ο καθένας να πάρει εδώ από το γυμναστήριο αλλά και από εκπαιδευτές τους οποίους έχω σε διάφορους συλλόγους και συνεργάτες μου. Μπορούν να διδαχθούν και εκεί εκτός του Βόλου. Υπάρχουν και πολλοί συλλόγοι που είναι μέλη της Εθνικής Ομοσπονδίας Καράτε και έχουν μέσα πιστοποιημένους εκπαιδευτές με πτυχία της Εθνικής Ομοσπονδίας Καράτε. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να απευθύνονται οι γονείς και αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται σε συλλόγους που είναι μέλη της Ομοσπονδίας και καλλιεργούν επίσημα το καράτε της κρατικής Ομοσπονδίας.